Θα σας δείξουμε πώς βγάζουμε και καθαρίζουμε τις κεφαλές από ένα Epson RX685. Το πρώτο που κάνουμε είναι να το θέσουμε σε λειτουργία πατώντας το κουμπί ON. Αφού λοιπόν ξεκινήσει, θα πατήσουμε εδώ τις ρυθμίσεις ώστε να προβούμε σε αντικατάσταση των μελανιών. Με αυτόν τον τρόπο, αφού ανοίξουμε λίγο και το καπάκι, αυτό το κουτί θα έρθει σε μία θέση στην οποία θα μπορούμε να το μετακινήσουμε έτσι όπως χρειάζεται και έτσι όπως θέλουμε. Πατάμε λοιπόν να κάνει αντικατάσταση στα μελάνια. Το κουτί έρχεται σε αυτή τη θέση. Αυτό που κάνουμε αμέσως μετά είναι να βγάλουμε από πίσω την τροφοδοσία, να κόψουμε το ρεύμα. Έχοντας λοιπόν κόψει το ρεύμα, μπορούμε πλέον να μετακινούμε το πλαστικό με τις κεφαλές και τα δοχεία των μελανιών που έχει μέσα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε πρώτα τα μελάνια που έχει μέσα. Και κατόπιν να αποσυναρμολογήσουμε το καπάκι παίρνοντας ένα κατσαβιδάκι, το μετακινούμε λίγο προς τα δω, βάζουμε το κατσαβιδάκι μας εδώ να φύγει αυτό το πλαστικό και αφού φύγει αυτό το πλαστικό μπορούμε να βγάλουμε το καπάκι. Αφού βγάλουμε το καπάκι θα πρέπει να βγάλουμε δύο πλαστικά που έχει εδώ στο πλάι. Ξεκινάμε το πρώτο εδώ από μέσα, έχει με το κατσαβιδάκι μας ένα πλαστικό το οποίο το βγάζω, τραβάμε λίγο προς τα έξω και τραβάμε το πλαστικό προς τα πάνω. Αφού βγάλουμε αυτό το πλαστικό, μετά βγαίνει και το δεύτερο. Αυτό. Έτσι αποκαλύπτονται εδώ τα καλώδια. Το καλώδιο που πρέπει να τραβήξουμε είναι αυτό εδώ ακριβώς. Θα το τραβήξουμε από εδώ για να βγει έξω. Βλέπετε. Και με τον ίδιο τρόπο μετά θα το βάλουμε μέσα. Θα πρέπει να βγάλουμε τώρα αυτό εδώ το κομματάκι του πλαστικού και γι' αυτό το λόγο μου φτιάξει ένα εργαλειάκι από ένα συνδετηράκι που πιάνουμε τα φύλλα, το ίσιοσα και φτιάξει αυτό το γατζάκι. Θα βάλουμε λοιπόν από εδώ από πίσω στο γατζάκι εδώ και θα κάνει ένα κλακ και θα τραβήξουμε λίγο προς τα πάνω αυτό εδώ. Δείξε με εδώ, Λιάννα, εδώ. Στη συνέχεια από την άλλη μεριά κάνουμε την ίδια διαδικασία. Με λίγο προσοχή και έτσι βγαίνει όλο αυτό. Αυτά εδώ είναι που πατήσαμε το γατζάκι, από εδώ και από εδώ μεριά για να μπορούμε να βγούμε. Τέλος, μένουν τρεις βιδίτσες που έχει μία εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Με ένα μικρό σταυροκατσάβιδο ξεβιδώνουμε τις βιδίτσες.
Πλέον είμαστε έτοιμοι, έχουμε βγάλει τις κεφαλές. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, βλέπετε. Αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε, μπορούμε να βγάλουμε τα δύο